Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα JIG Uninstaller. Αυτό το πρόγραμμα, όπως το λέει και η ονομασία του, κάνει uninstall προγράμματα μέσα από τον υπολογιστή μας. Ανοιχνεύει ουσιαστικά με το που το ανοίξετε. Η εγκατάσταση είναι πάρα πολύ απλή. Βλέπουμε εδώ το interface, μας εμφανίζει από πάνω κάτω όλα τα προγράμματα ανάλογα με το μέγεθος. Επιλέγουμε εμείς πως θέλουμε ή την ημερομηνία εγκατάστασης. Επιλέγουμε το πρόγραμμα το οποίο δεν το θέλουμε στον υπολογιστή και προχωράμε σε ανάλογο uninstall. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ το Game Shadow. Θέλουμε να το υποκαταστήσουμε. Μπορούμε με δεξί κλικ. Έχουμε είτε τροποποίηση είτε απεγκατάσταση. Μας εμφανίζει και άλλες επιλογές, την υποχρεωτική αφαίρεση, την αφαίρεση της καταχώρησης, καταχώρηση Μητρώου, φάκελο εγκατάστασης, να μας στείλει δηλαδή κατευθείαν εκεί, την ιστοσελίδα του προγράμματος και αναζήτηση στη Google σχετικά με το πρόγραμμα ή αρχείο ή παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Πάμε εμείς στην απεγκατάσταση. Μας ρωτάει αν είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να καταργήσουμε την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Γίνεται προετοιμασία για κατάργηση. Πραγματοποιείται σάρωση, όπου αυτή είναι η ουσία του προγράμματος αυτού. Κάνει και την σάρωση την ανάλογη για τα υπόλοιπα σκουπίδια συσσαγωγικά, τα οποία δεν τα βρίσκει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα των Windows. Τα βρίσκει λοιπόν, τα έχει ήδη επιλεγμένα. Πατάμε τέλος, όλα τα κατάλοιπα αφαιρέθηκε. Πατάμε κλείσιμο και είμαστε έτοιμοι. Στην επισκόπηση μπορούμε να επιλέξουμε την γλώσσα διεπαφής. Έχουμε τα ελληνικά εμείς φυσικά. Στη βοήθεια μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα για κάποιες απορίες που έχετε. Είναι εξαιρετικά απλό το πρόγραμμα. Έχουμε εδώ επίσης εξαγωγή σε HTML, όλα αυτά εδώ τα οποία παρατηρούμε. Είναι εξαιρετικά εύκολο και εύχριστο. Σας έχω ένα link κάτω από το βίντεο και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες σε ανάλογο άρθρο στο site. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε ένα subscribe στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη, για να μείνετε ενημερωμένοι και να μαθαίνετε πρώτοι τα επόμενα προγράμματα και οδηγούς τεχνολογίας.